ανάπτυξης υγείας, ένα από τα πιο ζωτικά κομμάτια της πρόληψης και της περίθαλψης. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας υπολειτουργεί και πώς να μην υπολειτουργεί, αφού ούτε τα μισά ασθενοφόρα δεν είναι διαθέσιμα, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην καλύπτονται τα περιστατικά. Όμως και στην περιφέρεια η εικόνα δεν είναι καλύτερη. Για παράδειγμα, στη Ρόδο το νοσοκομείο είναι κλειστό, είναι κλειστά τα δύο από τα τρία χειρουργεία, ενώ στην Πτολεμαΐδα το νοσοκομείο λειτουργεί με 100% αριθμό γιατρών. Μεγάλα είναι τα προβλήματα σε όλες τις βαθμίδες της υγείας, ακόμη και της προνοσοκομιακής. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας υπολειτουργεί όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Οι ελλείψεις σε γιατρούς είναι τεράστιες. Σε όλη την Ελλάδα απασχολούνται 70 ειδικευμένοι, με αποτέλεσμα οι κινητές ιατρικές μονάδες αναβάρδια στο λεκανοπέδιο να είναι μία ή καμία, ενώ θα έπρεπε να είναι 20. Σημαντικές είναι και οι ελλείψεις που καταγράφονται σε διασώστες. Το υπάρχον προσωπικό μεταβίας καταφέρνει να βγάζει 50 ασθενοφόρα σε κίνηση εντός Αττικής, όταν χρειάζονται τουλάχιστον 100 για να καλυφθούν τα περιστατικά. Έτσι, ο μέσος χρόνος αναμονής των ασθενών για ασθενοφόρο στην Αθήνα ξεπερνά τη μισή ώρα, ενώ σε κάποια περιστατικά αγγίζει και τη μία μισή ώρα, όταν στην Ευρώπη είναι 8 λεπτά. Ενώ δεν πληρώνονται οι εφημερίες εδώ και μήνες. Στους μεν διασώστες του ΕΚΑ να τους χρωστάνε περίπου 8 μήνες υπερορίες και στους γιατρούς του ΕΚΑ να χρωστάνε από το Μάρτιο μήνα. Οι γιατροί του ΕΚΑΒ απειλούν ότι θα σταματήσουν τις αεροδιακομιδές και ότι θα κλείσουν τα ιατρεία του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών σε περίπτωση που δεν τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους έως τα τέλη της εβδομάδας. Με σοβαρή την πιθανότητα να καθυλωθούν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ, ο κίνδυνος για την υγεία εκατοντάδων ασθενών είναι μεγάλος, καθώς τα νοσοκομεία της περιφέρειας είναι στο κόκκινο. Στο νησί της Ρόδου, έναν από τους βασικότερους τουριστικούς προορισμούς, το νοσοκομείο έχει σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα, αναλώσιμα υλικά, αντιδραστήρια, ενώ ο αριθμός των ιατρών και των νοσηλευτών είναι τέτοιος που όλες οι κλινικές λειτουργούν στο όριο ασφαλείας. Μάλιστα, εξαιτίας αναρρωτικών αδειών έκλεισαν τα δύο από τα τρία χειρουργεία. Τα τακτικά πάνε πίσω και ούτως ή άλλως, λόγω του ότι δεν μπορεί να λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη το χειρουργείο, έχουμε αναμονές στις χειρουργικές και ορθοπαιδικές κλινικές, οι οποίες κυμαίνονται από 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Μποδοσάκιο, το οποίο καλύπτει μια περιοχή 80.000 κατοίκων, καθώς και τους εργαζομένους στα εργοστάσια της ΔΕΗ, σημειώνονται παροδικές ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά, ενώ όλες οι κλινικές λειτουργούν με τον κατώτατο αριθμό γιατρών. Η λειτουργία της παθολογικής κλινικής, που αυτή τη στιγμή λειτουργεί με 3 γιατρούς, και είναι υποχρεωμένοι αυτοί οι γιατροί να καλύψουν ένα πρόγραμμα εφημεριών, το οποίο φτάνει τις 23 μέρες. Από εκεί και μετά δεν ξέρω τι θα συμβεί. Περίπτωση να παραμείνει και κλειστή κάποιες μέρες. Βεβαίως.